Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Έχω μαζί μας τον κύριο Ζευγόλη, τον κύριο Ζευγόλη Ιωάννη. Θα μας μιλήσει σήμερα για λίγο για το σημερινό μάτς. Θα μας πει δύο κουβέντες. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν το πρώτο μάτς που δίνουμε με επίσημο χαρακτήρα. Ήταν λίγο δύσκολο, ακόμα δεν έχουμε δεθεί σαν ομάδα πολύ, γιατί ετοιμαζόμαστε για να πάμε στο Πέζαρο, στην Ιταλία, σε ένα μήνα. Είναι πανευρωπαϊκό παλεμάχων, είμαστε στην κατηγορία over 65 και προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά και μπασκετικά και αθλητικά. Γιατί θέλει μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσεις να παίξεις αυτά τα λεπτά που σου αναλογούν, για να μπορέσεις να βγει αυτό το παιχνίδι. Είναι το άθλημα που αγαπάμε όλοι και το παλεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο και σε όποια ηλικία φτάσουμε. Το είδαμε αυτό και μέσα στο γήπεδο, μια χαρά τα πήγατε και τρέξατε και άμυνα παίξατε και στην επίθεση ήταν πάρα πολύ δυνατή. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε για τις νεότερες γενιές? Τι μπορούν να κάνουν, όχι απαραίτητα αυτούς που ασχολούνται αγωνιστικά, όσο για αυτούς που ασχολούνται στη φάση των παλεμάχων και μετά, δηλαδή από τα 35 και μετά? Το μήνυμα που μπορώ να δώσω εγώ είναι ότι ο αθλητισμός γενικά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Οτιδήποτε δουλειές και ασχολίες έχει, πρέπει να βρίσκει κάποιο χρόνο να μπορεί να αθλείται σε οτιδήποτε και να κάνει. Γιατί προσωπικά για μένα έτσι ξεκίνησα, ενώ είχα σταματήσει μετά που έπαιζα πριν κάμποσα χρόνια, ξαναξεκίνησα να δραστηριοποιούμε, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι μια εκτόνωση, είναι υγεία, καταρχάς πάνω απ' όλα υγεία. Βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα ο αθλητισμός. Και αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι αθλητές που σταματάνε κάτι επαγγελματικά ή οτιδήποτε με οποιαδήποτε ενασχόληση, μπορούν να κάτσουν να γυμνάζονται όσο πάει, όσο αντέχει η καρδιά τους και ό,τι μπορούν να κάνουν. Αυτό. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την... Γεια σας.